Μένα, σε τι διαφωνείς? Τώρα θα δεις. Για δεις. Γιατί να μην συμβεί αυτό που λέει ο Άρης? Δηλαδή να σκάσει αυτό το πράγμα. Πόσα χρήματα, πώς θα μαζευτούν αυτά τα χρήματα? Πώς θα μαζευτούν? Ναι. Από τη ρύθμιση δεν μπορούν να μαζευτούν, είπες πόσο, 300 εκατομμύρια. Φυσικά. Καταρχάς, πώς διαπραγμάτευση βρίσκεται η χώρα. Μα εδώ μιλάμε για 15 μέρες. Διαπραγμάτευση θα πάει. Η αγωνιστική θα τελειώσει σε 4-5 μέρες το πολύ. Θα έχουμε συμφωνία. Η συμφωνία, η πολιτική συμφωνία. Προδιαγράφει συμφωνία, ο Άρης. Ένα λεπτάκι. Η πολιτική συμφωνία είναι δεδομένη. Mm-hmm. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Η πολιτική συμφωνία. Δεν σου δίνουν λεφτά με πολιτική συμφωνία. Για πόσο καιρό θα το λέμε αυτό? Αυτό είναι πολύ ωραίο παραμύθι, αλλά για πόσο καιρό θα πρέπει να λέμε παραμύθι στην κοινωνία? Πολιτική συμφωνία δεν σου δίνει λεφτά. Παραμύθι ήταν και η συνάντηση με τους 8, παραμύθι ήταν και η συνάντηση με τη Μέρκελ. Αν είναι όλα παραμύθια και καθαρίζει την ατζέντα μα, το πρωινό του ή του άλλων. Συγγνώμη, δεν γίνεται έτσι όμως. Σοβαρά μιλάτε. Σου βγάλε λεφτά. Μα θα σου βγάζει λεφτά. Πολιτική συμφωνία έκανε. Τι λεφτά δηλαδή θα σου βγάζει? Ότι δηλαδή θα πρέπει να φέρει προτάσει. Προτάσει έχει καταθέσει αυτή η κυβέρνηση. Πού είναι? Από τι 20 Φεβρουαρίου. Δεν μπορεί να εισπράξει κάτι. Δεν τι έχει καταθέσει. Πού είναι αυτέ οι προτάσει? Μα δεν υπάρχουν αυτέ οι προτάσει. Πώ δεν υπάρχουν? Για να δω τώρα πώ θα διατυπωθούν εν τέλει. Πώ δεν υπάρχουν? Εγκρίθηκε από κάποιο Eurogroup η πρόταση από την οποία υπέβαλε η κυβέρνηση. Επί ένα μήνα και η κυβέρνηση αυτή βρίσκεται σε διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση αυτή διαπραγματεύτηκε. Πρώτον, να μην εφαρμοστεί το προηγούμενο μνημόνιο. Δεύτερον, να καταθέσει τις δικές της μεταρρυθμίσεις. Τις καταθέτει, γίνονται αποδεκτές, εξειδικεύονται. Πώς θα γίνουν? Ανδρέα, πάψη, γίνουν αποδεκτές. Γίνονται. Παρακαλώ, Ανδρέα, πάψη. Να δούμε, σήμερα είναι αυτεμπορική. Δημοσιεύει έναν κατάλογο.